Ένα από αυτά θα συζητήσουμε τώρα, Νικολέτα, με αφορμή μήνυμα που είχε έρθει στην εκπομπή. Ναι, μήνυμα το οποίο μας ήρθε και φυσικά επικοινωνήσαμε, γιατί καταλάβαμε και την κραυγή αγωνία του πατέρα σε ό,τι έχει να κάνει με το παιδί του και άλλα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην φάση που βρίσκεται και το δικό του, και έχει να κάνει με τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Το γνωρίζετε όλοι, όλες και όλοι, λίγο πολύ, γνωρίζετε τι σημαίνει το φάσμα του αυτισμού και κάποιες φορές ποιες είναι και οι ανάγκες που έχουν τα παιδιά. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε στην Κρήτη του 2023. Πού είναι οι υποδομές. Πού είναι οι υποδομές και τι γίνεται, γιατί στα Χανιά να μην υπάρχει σε νοσοκομείο παιδοψυχίατρος και γιατί στο Ηράκλειο εδώ και μήνες να συζητάμε ότι η παιδοψυχιατρική οδεύει σε λουκέτο, γιατί δεν υποστηρίζεται έτσι όπως πρέπει. Μια παιδοψυχιατρική στο Ηράκλειο που εδώ και πάρα πολύ καιρό στηρίζει τη λειτουργία ολόκληρης της Κρήτης. Ναι, γιατί είναι η μοναδική ουσιαστικά δημόσια παιδοψυχιατρική κλινική σε όλη την Κρήτη. Και πώς θα στηριχτούν λοιπόν οι οικογένειες εκείνες οι οποίες έχουν ανάγκες. Αυτά θα μας τα πει ο κύριος Ανδρέας Τσιλιμικάκης και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Είναι από τα Χανιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που προτείνετε το βήμα να μπορέσουμε να πούμε κάποια βασικά θέματα ή κάποια βασικά λειτουργία για τα ειδικά θέματα των παιδιών μας. Εμείς ευχαριστούμε καταρχάς και για το μήνυμα που είχατε στείλει στην εκπομπή και ήταν η αφορμή, το έναυσμα για να κάνουμε και την απόψινή μας συζήτηση, κύριε Τσιλιμικάκη. Τιμή μου, αγαπητέ μου, τιμή. Λοιπόν, κύριε Τσιλιμικάκη, περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση, το πρόβλημα. Βάλτε μας στην καθημερινότητά σας και τις δυσκολίες που αυτή έχει. Μάλιστα. Θέλετε να κάνω ένα ξεκίνημα από την αρχή μέχρι και σήμερα ή μόνο για το σήμερα? Όπως νιώθετε εσείς ότι πρέπει να φανεί το θέμα, ότι θα φανεί καλύτερα. Μάλιστα. Ο γιος μου, Σταύρος Μιχάλης Τσιλιμικάκης, αυτή τη στιγμή είναι 16 ετών. Τη διάγνωσή μας την κάναμε αρκετά νωρίς, γιατί βλέπαμε ότι δεν πήγαινε κάτι καλά από θέμα συμπεριφοράς και λειτουργίας δικής του. Είχαμε να αντιμετωπίσει μια λειτουργία του ότι είναι, εμείς πέραμε τηλέφωνο στις ιδιαίτερες δημόσιες δομές που υπάρχουν για να μπορέσουμε να αξιολογήσει πρώτοι και μας παραπέμπανε έξι μήνες μετά. Ευτυχώς στην δική μας υπηρεσία, στο πολεμικό ναυτικό, είχαμε ένα εξαιρετικό κύριο γιατρό, ο οποίος αυτός μας λειτουργήσε και μπορέσαμε να δούμε και να εντοπίσουμε και μας δώσει την πρώτη διάγνωση. Αυτό ακριβώς έγινε. Αυτός είναι και ο Σταύρος που βλέπετε. Γεια σου Σταύρο. Και συγγνώμη που κάνω την παρεμβολή, αλλά δεν μπορώ. Μα τι λέτε, ίσα. Γεια σου Σταύρο, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Ευχαριστεί πάρα πολύ η κυρία Σταύρο που είσαι μαζί και. Ναι, εγώ την ευχαριστώ. Και εκείνη σε ευχαριστεί. Και ξεκινήσαμε λοιπόν την πρώτη διάγνωση αυτή την οποία είχαμε. Και πήγαμε σε δημοτικό με παράλληλη στήριξη. Μεγάλο το πρόβλημα είναι ότι δεν τη δίναμε παράλληλη στήριξη και αναγκαστήκαμε να πιέσουμε Συνεχίζουμε, ερχόμαστε λοιπόν στο πλαίσιο του υπηρεσίου που δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε στο κανονικό, διότι έχουμε τις δικές μας θεωρητικές λειτουργίες και θέσεις και δεν μπορούμε να κάτσουμε κανονικά στο θρανείο μας. Και αναγκαστήκαμε να πάμε σε ειδικό, που το ενεγείλ, το οποίο είναι στις Μουρνιές. Το οποίο είναι κατάλληλο σαν υποδομή, κύριε Τσιλιμπιγκάκη, το συγκεκριμένο? Αγαπητέ μου, οι υποδομές του δεν είναι αυτές ακριβώς που πρέπει και ούτε και οι λειτουργίες. Γιατί έχουμε τρεις διαφορετικούς άξονες ειδικούς θεμάτων με τα παιδιά μας. Μουσική. Που δεν μπορούμε να τα καλύψουμε. Δηλαδή, είναι τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, είναι κάποια παιδάκια στο θέμα παραβατικότητας και λειτουργίας και τα κάποια άλλα παιδάκια που έχουν και την καρπούλα. Όμως, υστερούμε στο θέμα της δομής και δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε σωστά, γιατί δεν υπάρχει και η κατάλληλη λειτουργία των ατόμων που είναι εκεί, των εκπαιδευτικών. Και υπάρχει κενό, δηλαδή συμβάζουν, προαυλίζονται όλα τα παιδιά μαζί, το ένα επηρεάζει το άλλο και τραβάμε και λειτουργούμε με διαφορετικές λειτουργίες και λειτουργικότητες που μας μεταφέρουμε στο σπίτι. Και εκεί που εσύ προσπαθείς να χαμηλώσεις την ένταση του παιδιού, αυτό έρχεται με καινούργια δεδομένα από τη δομή που είναι και γίνεται μια λάθος. Είναι άλλες ανάγκες
χωρίς να αντιμετωπίζονται όμως διαφορετικές ανάγκες τα παιδιά. Αντιμετωπίζονται όλα με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Ναι, και αυτό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι. Μετά από 10 χρόνια που έχουν ξεκινήσει αυτές οι ειδικές δομές που αυξάνουν τα παιδιά, φανταστείτε πως όταν ξεκίνησε ο Σταύρος στο ειδικό, στο γυμνάσιο, ήταν περίπου 30 ή 37 παιδάκια. Και τώρα έχουμε φτάσει σχεδόν 70 και λίγο πάνω. Μάλιστα. Πολλά παιδιά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και οι δομές αυτές δεν είναι ακριβώς στελεχωμένες όπως πρέπει να είναι. Κύριε Σελυνδικάκη, να πάμε λίγο και στο κομμάτι τώρα σήμερα, στο θέμα της έλλειψης παιδοψυχιάτρων στα Χανιά. Μάλιστα. Γιατί μάλιστα, είναι πάρα πολύ μάλιστα. σοβαρό. Μάλιστα. Το θέμα είναι πως υπήρχε μια στελεχωμένη θέση νέων και εφήβων, όμως δύο φορές έχει στελεχωθεί σε αυτούς που ξέρω εγώ. Και τις δύο φορές έχουν επεμπλακεί οι κύριοι ιατροί, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν τον όγκο των παιδιών των οποίων πρέπει να δουν. Και δεν μπορούν να τα επεξέλθουν και παρατούνται από τις θέσεις. Uh-huh. Έχουν γίνει κάποιες προκηρύξεις για να μπορέσουν να επανέλθουν σε θέσεις οι ειδικοί ιατροί, όμως δεν μπορεί να γίνει αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν δίνουν τα κίνητρα για να μπορέσει να στελεχωθούν οι θέσεις. Τα κίνητρα πρέπει να είναι υλικονομικά και πρέπει να είναι και θέμα στέγης, που έχουμε τεράστιο πρόβλημα στα Χανιά. Γιατί πώς θα έρθει ο καθηγητής εδώ για να κάτσει και ο διδάκτορ για να μπορέσει να βοηθήσει? Πώς θα έρθει? Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Άρα εσείς όταν θέλετε να απευθυνθείτε σε κάποιον παιδοψυχίατρο, έρχεστε αναγκαστικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έτσι? Μάλιστα, στο Παγνή. Και σε τι συχνότητα μπορεί να κάνετε αυτό το δρομολόγιο Χανιά Ηρακλείου για να είστε κοντά σε υπηρεσίες τις οποίες χρειάζεστε? Αυτό, αγαπητή μου, μπορεί να το χρειαστείς μία φορά το τρίμηνο, μπορεί να το χρειαστείς όμως και αύριο, μπορεί να το χρειαστείς και μεθαύριο. Γιατί η κρίση που μπορεί να σου παρουσιάσει, δεν ξέρεις πότε, το χρόνο και την ώρα. Και πρέπει να έχετε ένα παιδί το οποίο εκείνη την ώρα έχει τη δικιά του δυσκολία, έχει την κρίση του, και να το διαχειρίζεστε ταυτόχρονα και την ίδια ώρα να οδηγάτε, να είστε στο οδικό δίκτυο και να κινήσετε από τα Χανιά στο Ηράκλειο για να καταφέρετε να το βοηθήσετε. Το λέτε πολύ ορθά και σωστά. Φανταστείτε ότι όταν είχαμε φύγει από το νοσοκομείο, το ειδικό νοσοκομείο των Χανίων, είχαμε λάβει την ηρεμιστική δόση της ένεσης που έπρεπε να έχουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε σύνδυο αυτό, και η εμπειρία της τελείωσε, χάθηκε όταν εμείς παρκάραμε απ' έξω ακριβώς από το νοσοκομείο. Φανταστείτε λοιπόν αυτή τη διαδρομή από έξω μέχρι να βγούμε μέσα στην κλινική, τι πρόβλημα δημιουργήθηκε από θέμα του παιδί με την ένταση και πώς συμπεριφερότανε εκτός ορίων, που δεν το καταλαβαίνει και το ίδιο λόγο της θέσης του. Κύριε Τσιλιμπιγκάκη, δώστε μας λίγο μια εικόνα, αν έχετε τα στοιχεία, πόσα είναι τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού εδώ στην Κρήτη και άρα πρακτικά εξυπηρετούνται από την παιδοψυχιατρική του Παγνή εδώ στο Ηράκλειο αναγκαστικά? Στο σύνολο των παιδιών μας, τα που είναι εγγεγραμμένα αυτή τη στιγμή, κοντά στα 1.100 παιδιά. Μάλιστα. Εγγεγραμμένα που έχουν περάσει από διάφορες επιτροπές και από τη μέγιστη επιτροπή που είναι η ΚΕΠΑ, η επιτροπή αυτή. Φανταστείτε ότι μόνο και μόνο όμορα σε μένα κοντά στην υπηρεσία μου είναι πάνω από 12-13 παιδιά στον κοντινό μου κύκλο. Και την ίδια ώρα, βέβαια, κύριε Τσιλιμικάκη, καταγράφουμε εδώ και μήνες και το πρόβλημα στην παιδοψυχιατρική του Παγνή, ότι ακόμα και αυτή που εξυπηρετεί τόσο μεγάλες ανάγκες όπως αναφέρατε, ακόμα και αυτή η μοναδική λοιπόν παιδοψυχιατρική, εδώ και μήνες το λέμε, κινδυνεύει να κλείσει. Μάλιστα, ήδη από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, μέχρι τέλη Σεπτέμβριο, μέσα Οκτωβρίου, είχαν έρθει μια απόσπαση δύο ιατροί για να εκτελέσουν το έργο της βοήθειας και στην κλινική και στα εξωτερικά ιατρία. Αλλά φύγανε. Πάλι ήταν μια απόσπαση. Όμως η απόσπαση αυτή δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργηθούν άλλες δύο θέσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν οι δύο εξαίρετοι ιατροί που λειτουργούν την παιδοψυχιατρική, να έχουν και οι άνθρωποι και αυτοί και την προσωπική του ζωή. Γιατί δεν μπορείς σήμερα να είναι ο ένας κύριος και πρέπει να φύγει αύριο το πρωί στις 2 και 3 το μεσημέρι. Και την ίδια ώρα οι αποσπάσεις αυτές μπορεί με κάποιο τρόπο να μπαλώνουν ένα πρόβλημα και να καλύπτουν μια ανάγκη. Αλλά
δεν χτίζεται και μία σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο παιδί και τον γιατρό, ανάμεσα στην οικογένεια και τον γιατρό. Και αυτό νομίζω ότι είναι το α και το μέγα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Το λέτε πολύ σοφά και ορθά, γιατί τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και γενικά τα παιδιά με ασθενικές λειτουργίες δεν θέλουν κάποιον άνθρωπο να τον εμπιστευτούν. Έχουν πολύ. Το θέμα της λειτουργικότητάς τους είναι πολύ ιδιαίτερο και αν σε συμπαθείς από την αρχή, έχει τελειώσει και μπορεί να κάτσει, να συζητήσει μαζί σου όσο μπορεί και σου το επιτρέπει η λειτουργία του. Αλλά όταν σήμερα, όπως το είπατε κι εσείς, είναι ένας κύριος και μεθαύριο ένας άλλος κύριος, πώς θα μπορείς να χτίσεις αυτή την εμπιστοσύνη? Οπότε πολύ ορθά, πολύ σοφά και πολύ σωστά. Άρα, κύριε Τσιλιμιγκάκη, για να κάνουμε μια σύνοψη. Στα Χανιά, παιδοψυχίατρος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ούτε στο Νοσοκομείο Χανίων. 1.100, όπως μας είπατε, είναι τα παιδιά με αυτισμό εδώ σε επίπεδο Κρήτης. Μία μόνο παιδοψυχιατρική κλινική στο Παγνί, η οποία λειτουργεί με 2 γιατρούς και έχει πόσο, 11-12 κλίνες. Αυτή είναι η εικόνα. Έχει 11 κλίνες, μάλιστα, και προ καιρού, πριν 10-12 μέρες, ήταν και 11 κλίνες κάτι. Και γιατί το Παγνί δεν είναι μόνο η περιφέρεια Κρήτης, έχει και το Νότιο Αιγαίο. Και τα νησιά, βέβαια. Βεβαίως, το είπατε πολύ σωστά και φανταστείτε τι όγκο λειτουργίας έχει. Και επίσης έχουμε πρόβλημα και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν φτάνει. Και γενικά στο Παγνί, οι πολίτες στην πενταετία που μας έχει περάσει, 600 με 700 θέσεις σαν λειτουργία και όχι μόνο στο παιδοψυχιατρικής. Διαφόρων ειδικοτήτων και θέσεων. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να συνεχιστεί άλλο. Πρέπει να το στηρίξουμε και να το λειτουργήσουμε όλοι μαζί. Πρέπει να βγούμε όλοι μαζί σε αυτό το θέμα. Γιατί δεν είναι μόνο για το Σταυράκι. Είναι για όλα τα παιδιά που έχουν διάφορα θέματα. Μακάρι να εισακουστούν αυτές οι εκκλήσεις που κάνετε και εσείς και εμείς από την πλευρά τη δημοσιογραφική και τη δημοσιογραφική καταγραφή, κύριε Τσιλιμιγκάκη. Και σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο δημόσιας συζήτησης για να καταλάβει και ο κόσμος που ενδεχομένως να μην ξέρει ποια είναι η καθημερινότητα και ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία έρχεστε αντιμέτωποι καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Σταύρο που μας είπε και την καλησπέρα του. Και πραγματικά η εκπομπή μας είναι πάντα ανοιχτή και σε εσάς για να συζητάμε, να προβληματιζόμαστε αλλά κυρίως να ακούγεστε. Για να δοθούν λύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν δείχτης και αργός αυτής της λειτουργίας και αυτής της θέσης που επιτέλους ακούστηκαμε και πιστεύω ότι με τη δικιά σας βοήθεια θα ξεκινήσει ένα μικρό λιθαράκι. Λειτουργήσουν λίγο καλύτερα τα θέματα, τα ειδικά αυτά θέματα. Εγώ μωρώ. Μακάρι, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Σταύρο. Σας ευχαριστούμε πολύ.